Κύριε Περάκη, εσύ ως τέταρτο θερινό σχολείο για το γεωπάρκο μας εδώ στο Καρύδι, σήμερα υποδέχεστε τους επισκέπτες. Ναι, είναι το τέταρτο θερινό σχολείο για την αειφορία και τους γεωτόπους. Είναι μια πρωτοβουλία των όλων των κουπέ της Κρήτης και φυσικά πάντα σε συνεργασία με το γεωπάρκο της Ιδίας. Φέτος έχουμε περίπου 35 εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν σεμινάριο και πάρα πολλούς συζητητές, γιατί φέτος το θερινό σχολείο είναι θεματικό, έχει να κάνει κυρίως με την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, αλλά και με την μετανάστευση και τον πόλεμο που συμβαίνει στη γειτονιά μας, κυρίως στην Παλαιστίνη. Έχουν έρθει αξιόλογοι εισηγητές από όλη την Ελλάδα πανεπιστημιακή, οι οποίοι θα μας εκπαιδεύσουν εδώ το 5 ημέρες που θα κρατήσει το θερινό σχολείο. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές σήμερα, έχουν πάρα πολύ αέρα και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν στήσει χήνες από ό,τι βλέπετε στον χώρο του σχολείου. Εντάξει, ελπίζουμε ότι αύριο το μεθαύριο θα είναι καλύτερος καιρός και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Τώρα έχουμε προγραμματίσει μια σειρά από εκδηλώσεις πέρα από τα σεμινάρια, το οποίο είναι και έχετε στον κόσμο. Η αυριανή εκδήλωση που θα είναι μια εκδήλωση στη μνήμη για τα σκαλιά. Θα έχουμε μια πεζοπορία μέχρι το ιστορικό οικισμό του σκαλιού, όπου και ο κ. Παντελάκης θα κάνει μια ομιλία σχετικά με τα τεκτενόμενα εκείνη την περίοδο στα σκαλιά και τα ιστορική αναφορά. Στη συνέχεια θα έρθουμε εδώ στο Καρύδι, όπου πάλι θα γίνει μια εκδήλωση, μια συναυλία με τον Γιάνγκο του Χερέτη και με τη χοροδία από το Ηράκλειο Κοράλ, το οποίο έχουν έρθει ειδικά για το θερινό σχολείο. Έχουν ετοιμάσει μια δουλειά που είναι βασισμένη σε κάποια ποίηματα που έχουν βρεθεί για τα σκαλιά, οπότε θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά να την παρακολουθήσει κάποιος. Η άλλη εκδήλωση που είναι επίσης για το κοινό είναι τη Δευτέρα. Έχουμε μια θεατρική παράσταση του θεάτρου του θεατρική ομάδα της Ιεράπετρας, η οποία έχει δουλέψει ένα έργο της κυρίας Δασκαλάκη, η οποία έχει να κάνει με την βία και την κακοποίηση κυρίως των γυναικών, ένα επίκαιρο θέμα των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα. Και η τελευταία εκδήλωση που είναι ανοιχτή στον κόσμο είναι την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου θα έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με αρκετούς επιστημονικούς φορείς και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το περιβάλλον και το δίκαιο στο περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα που έχει ο πολίτης στο να διεκδικήσει πράγματα τα οποία πιστεύει ότι βλάπτουν το περιβάλλον. Είναι μια ανοιχτή κουβέντα. Καλούμε όλο τον κόσμο και τους φορείς που θέλουν να συμμετέχουν. Θα είναι στην αυλή του Βιβλιογραφικού Μουσείου στις 6 το απόγευμα την Τετάρτη, 3 του μήνα. Και ελπίζω ότι θα γίνει ένας πολύ καλός διάλογος, έτσι ώστε και να μάθουμε εμείς αρκετά πράγματα με τα δικαιώματα τα οποία έχουμε σαν πολίτες, στο να διεκδικούμε από την πολιτεία αυτά που πρέπει να κάνει και είναι υποχρεωμένη να κάνει από τον νόμο. Λοιπόν, σας καλωσορίσω και εγώ επίσημα στη θερινό σχολείο φέτος. Προτού όμως από μένα θα παρακαλούσα τους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, τόσο εδώ τοπικά στο Καρύδι, όπου βλέπετε ένα χωριό το οποίο δεν έχει κατοίκηση όπως τα υπόλοιπα χωριά στην υπόλοιπη Κρήτη. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω με την ύπαρξη του γεωπάρκου, με την επίσκεψη πολλών ομάδων εδώ, κυρίως φιλολόγων από τη δεκαετία του 2000 και μετά, έχουν δώσει μια άλλη προοπτική στο Καρύδι. Ήδη οι άνθρωποι του Καρυδίου έχουν φτιάξει αρκετά σπίτια, έχει πολλά που ενοικιάζονται. Γενικά υπάρχει μια ιδιαίτερη κίνηση στην περιοχή, όπως στα γύρω χωριά, όπως η Σύτανος, που θα πάμε αύριο στην επίσκεψη αυτή. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πρώτα τον κύριο Γιώργο να έρθει να μας πει τι μαντές. Αϊλαμάκης. Μετά, λοιπόν, έναν κύριο Γιώργο. Ο κύριο Γιώργος Αϊλαμάκης είναι πρόεδρος της ΜΑΔΕΣ. Η ΜΑΔΕΣ είναι μια εταιρεία του Δήμου Σιτίας, η οποία στηρίζει οικονομικά το γεωπάρκο μας. Είναι μια συνεργασία που έχει η εταιρεία του συμμετοχή και του μονοταχή του Δήμου με το γεωπάρκο. Μεταλλεύεται μια περιοχή, μια γεωδρομή στο Παρίκτο Ρίχτη και τα έσοδα αυτά ξαναγυρνάνε πάλι στο περιβάλλον, ξαναγυρνάνε πάλι στη δραστηριότητα του γεωπάρκου. Καλησπέρα σας, όπως είπε και ο κύριος Περάκης. Λέγομαι Αϊλαμάκης Γιώργος, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ιτάλου και έχω την Προεδρία
της εταιρείας του Δήμου που δραστηριοποιείται πάνω στο τουριστικό προϊόν. Και όπως ακούσατε, τα έσοδα αυτά ξαναγυρίζουν σε δράσεις του Δήμου Σιτίας. Κάτι εξοχήν στο γεωπάρκο, το στηρίζουμε, ώστε η Αλεξανδρούπολη να είναι λειτουργικό, επισκέψιμο και η φήμη του γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Είναι υπερβολικός. Θα τη φτάσουμε, δεν είναι απόλυτος. Έχει φτάσει. Ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Να σας ευχηθώ καλή παραμονή, καλή προσαρμογή στον χώρο του Καρυδίου, ένα ιστορικό χωριό, το οποίο χάρη του γεωπάρκου, που είναι η έδρα του γεωπάρκου, ξαναβρίσκει τη ζωντάνια, ξαναβρίσκει να ξαναρχούν τα παλιά. Σας εύχομαι λοιπόν καλή παραμονή, το σχολείο να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του και να φύγετε από εδώ με τις καλύτερες αναμνήσεις, εντυπώσεις και να ξαναείμαστε καλά του χρόνου, πάλι τέτοια μέρα, να είμαστε πάλι εδώ κοντά, να ξανακάνουμε το χαιρετισμό. Να είστε καλά όλοι υγιείς και πάντα με ενέργεια. Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Γιάννης Καναβάκης, είμαι πρόεδρος στην τοπική κοινότητα εδώ στο Καρύδι. Να σας ευχαριστήσω, να σας καλωσορίσω αρχικά στο 4ο φεστιβάλ του Γεωπάρκου που διοργανώνεται φέτος, από ό,τι βλέπω πάλι με απόλυτη επιτυχία, όπως και κάθε χρόνο. Και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα γίνεται και καλύτερο. Το Καρύδι, όπως είδατε από την περιήγησή σας στο χωριό, είναι ένα έρημο πλέον χωριό, σχεδόν έρημο. Αλλά χάρη στη δική σας παρουσία, έστω και για αυτές τις λίγες μέρες ξαναζωντανεύει, ξαναζωντανεύουμε κι εμείς μαζί του. Ακόμα να θυμόμαστε και τα παλιότερά μας τα παιδικά χρόνια, όσοι το προλάβαμε, γιατί το προλάβαμε καλά. Η εμπειρία θα είναι απίστευτη. Εγώ συμμετέχω όλα τα χρόνια και σαν πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου που ήμουν, αλλά και τώρα. Να περάσετε καλά. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσουμε, είμαστε εδώ μαζί με τον Βαγγέλη να το τρέξουμε, να το διορθώσουμε. Καλή διαμονή, καλά να περάσετε και τα ξαναλέμε σε επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Φωτεινάκης Λάμπρος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίου. Θέλω από καρδιάς να σας καλωσορίσω, αν και κάποιοι από εδώ πρέπει να είναι κατέμιδες, γιατί κάθε χρόνο που έρχεστε παίρνει τον κόσμο αέρας, όλες τις μέρες ήταν μια χαρά. Δεν ξέρω, ο Βαγγέλης είναι ή κάτι γίνεται. Κάθε χρόνο παίρνει ο αέρας τον κόσμο. Εγώ θέλω να σας δώσω λίγες πληροφορίες ακόμη για το χωριό. Έχει το εξής ιδίωμα το χωριό. Δεν κατοικείται καθόλου το χειμώνα. Πάμε στο άλλο μας χωριό, στη Λαγκάδα. Κάνουμε 6 μήνες κάτω και 6 μήνες εδώ. Αυτό προέκυψε κυρίως από το 70-75 μέχρι τότε. Κατεβαίνουν για κάνει 20 ημέρο κάτω, μαζεύανε τις ελιές, δεν υπήρχε λαγκάδα, υπήρχαν μετόχια. Και μαζεύανε τις ελιές, μέναν εδώ τα παιδιά στο σχολείο και ξαναγύριζαν πίσω. Τα παιδιά τα κρατούσαν 3-4 γιαγιάδες καθόταν εδώ, κρατούσαν όλα τα παιδιά του χωριού. Αργότερα μετά που βρέθηκε το νερό στη λαγκάδα, μεγαλώσαν οι καλλιέργειες, έχουμε καταλήξει 6 μήνες στη λαγκάδα, 6 μήνες εδώ. Και αφού μιλάτε εδώ με γρίφους, θα σας δώσω κι εγώ ένα. Εκεί στο σχολείο έχει μια προτομή. Η δουλειά σας είναι δασκάλοι οι περισσότεροι, αν δεν κάνω λάθος. Ψάξτε τον κύριο που είναι εκεί στην προτομή και ψάξτε την ιστορία του. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να το δείτε και να δείτε τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης και για τα γράμματα. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Αχ, να μας πείτε, γιατί το είχαμε παλιά και το έχουμε βγάλει, δεν το έχουμε μαζί. Θα το πάει το ποτάμι. Όχι, θα μπείτε. Είναι ιδρυτής του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, βουλευτής επί Βενιζέλου, αξίζει τον κόπο να το ψάξετε σε βάθος, είναι πολύ καλή ιστορία. Λοιπόν, αυτά, να περάσετε όμορφα, να μείνετε με τις καλύτερες εντυπώσεις και του χρόνου πάλι εδώ. Ευχαριστούμε όλους τους παραβρισκόμενους που ήρθαν από το Δήμο Σιτίας και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σιτίας,
μας έκανε την τιμή να έρθουν απόψε στο θερινό σχολείο στην έναρξη. Πρέπει να πούμε ότι σας ζαλίσω λίγο με τα γεωπάρκα. Να πούμε ότι το Καρύδι από το 2000 που ήρθαν οι πρώτες σπηλολόγοι εδώ, η σχολή του Ζαν Λουκ από τη Γαλλία, όπου έκαναν τις πρώτες σπηλοκαταδύσεις στο Πάνω Περιστερά, ένα από τα μεγαλύτερα υπόγεια ποτάμια της Ελλάδος, έδειξαν πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον και μεγάλη στήριξη στους ανθρώπους αυτούς. Τότε δεν υπήρχε ούτε υποδομή του και του πληροφόρηση, δεν υπήρχε τίποτα εδώ στο χωριό. Ερχόταν όμως οι άνθρωποι αυτοί εδώ την περίοδο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που ήταν οι Γάλλοι, και να τους μαγειρέψουν καμιά φορά και να τους φιλοξενήσουν στα σπίτια τους μέσα και να δώσουν το σπίτι για αποθήκες. Γενικά μεγάλη στήριξη και ήταν και ακριβώς αυτό το πράγμα που όθηκε και όλους εμάς να σιγά σιγά με τις πληροφορικές ομάδες, το ΣΠΟΚ και την ΣΕΤ στην Κρήτη, με τα σεμινάρια που γίνονταν εδώ των σπηλολόγων, σιγά σιγά με το λιθαράκι για το γεωπάρκο και το 2012 να υποβάλουμε να ετοιμάσουμε το φάκελο για την υποψηφιότητα της περιοχής για την UNESCO. Και το οποίο το καταφέραμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.